σκόπα. Μπράβο, μαέστρο, με υποχρέωσε σήμερα, μωρέ Χρουσούζη. Το έκανες επίτηδες να με ξελιγώσεις. Φτάνει που δεν τρώω, θες και να χωνεύω και γρήγορα. Λοιπόν, κυρίες μου, κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, καθίσατε να διασκεδάσετε σήμερα με την αφενταμουτσουνάρα μου, κτηνίατρος. Θα ξεποδαριαστούμε στο γλέντι. Θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Ο Χατζαζάης έρχεται ρε. Ρε μανούλα μου. Μπα τον εφέντη τον Ταχύρ, καλημέρα σας αρχοντά μου, σας προσκυνώ καημένος δούλος σας πολυχρονεμένε μου, γίζει γεφύρι χώμα να γινώ να με πατήσετε. Τι να σε χαντζαϊβώτη, καλά χαντά μου, καλά δοξασμένε μου. Και σε ήθελα βρε παιδί μου, με θέλατε, η αλήθεια έλειπα ο καημένος. Πήγες να παραθερήσεις, τι λέτε τώρα τέτοια πράγματα, τι ποιος ξέρει εξοχή, ποιος ξέρει παραθερισμό, τι λέτε, εγώ δεν προλαβαίνω στα έξοδα να δουλεύω και να δίνω. Και πάντα χρωστάω, πάντα χρωστάω. Χαντζηβάτη, έχει ο προφήτης για όλο τον κόσμο. Αυτό λέω κι εγώ καημένος, για όλο τον κόσμο έχει, για μένα δεν έχει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Χαντζηβάτη, θα σε συγχαρώ καταρχήν για τον φίλο σου. Φίλο μου. Ναι. Που μου σύστησες και έγινε καλά της Βεζιροπούλας η γάτα. Η γάτα. Για ποιον λέτε? Με τον γιατρό που μου σύστησες τον περασμένο μήνα. Τον Κραγιόζη. Ναι. Αυτό το πρακτικό. Ναι. Και έκανε καλά τη γάτα. Ναι. Ο Πασάς είναι κατανθουσιασμένος. Άσε η Βεζιροπούλα πίνει νερό στο όνομά του, γιατί αγαπούσε το γατί περισσότερο από τον εαυτό της. Πάλι καλά. Τουλάχιστον βγήκαμε ασπροπρόσωποι στο Πασά. Βεζιροπούλα. Λοιπόν, ανάγκη να τον βρεις και να του πεις ότι πρέπει να έρθει στο σεράι, όχι για συγχαρητήρια, αλλά πρώτα-πρώτα να μπορέσει να του δώσουμε ό,τι ζητήσει. Είναι μεγάλος γιατρός. Τρομάρα να ντουρθεί. Να τρέξω αρχοντά μου, να τον έβρω και να τον εβέρω. Μπράβο. Μπράβο, Χατζηβάτη. Αν θέλεις, έλα στο γραφείο να πιούμε ένα ρακί, να πιούμε έναν καφέ καϊμακλή. Ευχαριστώ. Θα προτιμήσω αυτό. Προτιμήσω και να τα πούμε από κοντά. Δεν θα πας να δουλέψεις, Καραγκιόζη. Να πάω ρε γνέκα, όλο να δουλεύω θα κάνουμε τώρα. Τι δουλειά θα κάνουμε τώρα? Πότε δούλεψες? Αχ, να ήτανε αυτή η ώρα η κακιά που σε γνώρισα, να μην υπήρχε ποτέ της. Γιατί έχεις παράπονο? Απ' τον καιρό που σε παντρεύτηκα δεν έχει φάει σκάφη. Μου πούλησες τα επιπλά μου. Τι τα θες τα έπλα, χριστιανή μου, να ξεσκονάς όλη την ώρα, φασαρίες ζητάς. Καραγκιόζη, τα παιδιά πεινάνε. Ας φάνε. Δεν έχει τίποτα, να μην φάνε τίποτα. Αχ, δυστυχία μου, δεν θα πάει να βρεις δουλειά. Σώπα ρε, χριστιανή μου, ο Θεός ξημερώνει για όλο τον κόσμο, δεν λέει παρεμία. Για όλους ξημερώνει, για σένα πότε θα ξημερώσει, όταν θα νυχτώσει. Άκου, αυτό το βιβλίο θα κάνουμε τώρα, θα ξημερώνει και θα νυχτώνει και θα τρέχουμε για δουλειά. Δίκιο έχει ρε παιδιά. Πεινάω κι εγώ και η οικογένεια και όλος ο κόσμος τρώει. Εγώ δεν τρώω. Ο Χατζαζάης, Χρουσουζιά θα πάει σήμερα. Καλημέρα, Καραγκιόζη. Βρε, καλώς το Μαλαγάνα. Τρομάρα να σου έρθει, με σκότωσες. Τι γίνεσαι ρε Χατζηχαβιάρη? Καλά. Σε θέλω για δουλειά. Δουλειά? Α, δεν πάω για δουλειά.
Χατζαζάρι, άμα μου συστήσεις δουλειά, ναι, πέφτεις έξω. Άκου να δεις, βρε, τι σε περιμένει. Αφήνεις για στη φτώχεια. Δηλαδή, πώς την αφήνω τη φτώχεια? Κέρδισες κανένα λαχείο να μου δώσεις λεφτά εμένα, ναι. Όχι. Κέρδισες το προπό? Όχι. Κέρδισες τα λογάκια? Όχι. Κέρδισες. Τι πουθενά δεν κέρδισα. Τότε πού θα βάλω τα λεφτά, βρε, Χρυσούση? Θα σου, βρε, παιδί. Λοιπόν. Σου φέρνω τα ευχάριστα νέα ότι της Βεζιροπούλας η γάτα, ψόφισε. Όχι! Αλλά τι έγινε? Έγινε καλά, καταενθουσιασμένη. Σε θέλουνε, ό,τι ζητήσεις το έχεις. Τι να ζητήσω? Παπούτσα? Άμα φορέσω παπούτσα με πιάνει συνάχη. Σπλευριτών. Να δεις τι σκέφτηκα εγώ. Τι σκέφτηκες? Είναι ευκαιρία να αφήσεις για στη φτώχεια. Αφού η Βεζιροπούλα σε παραδέχεται για μεγάλο γιατρό, και ο Πασάς, να ζητήσει μια άδεια να κάνεις τον γιατρό, τον πρακτικό. Ξέρεις, βρε, τι λεφτά θα βγάλεις. Ξέρεις, βρε, θα αφήσεις για στη φτώχεια. Έλα, βρε, να βγάλουμε το ψωμάκι μας. Εγώ να πάω να τελαλήσω. Εγώ θα φέρω τον κόσμο. Εγώ θα κάνω προπαγάνδα. Έχουμε δίπλα μας και στις πλάτες μας απάνω έναν Πασά και μια Βεζιροπούλα. Απάνω στην πλάτη μου? Ναι, κατέβασε του κάτω μέρη, ξέρε. Ας την οργία μου είχαμε. Σάσου, μωρέ, παιδί μου. Εγώ θέλω να πω ότι έχουμε μια αβάντα. Αβάντα, Δεν μου λες και μας περιμένει τώρα? Ναι. Δεν πάει να αλλάξεις. Τι να βάλω, τα ίδια ανάποδα? Βρε, παιδάκι μου, μην παρουσιαστείς έτσι. Μωρέ, πάμε έτσι καλύτερα, πιάνει η φωτιά το πράγμα. Άντε, πάμε. Άντε, κάλεσέ το. Σιγάτε, με σκότωσε. Άντε, θα φας κι άλλο ξύλο, άντε. Ωρε, άκου τι, που είσαι, Αγγλαία! Τρέξε να δεις, ωρε, μανούλα μου, θα αφήσουμε για στη φτώχεια! Πω! Να ο Πατσάς. Μάλιστα. Γιατρέ! Καλημέρα σας, εφέντη μου. Καλώς το γιατρό, το μεγάλο γιατρό! Τι γιατρό είμαι το? Κτηνίατρος. Α, είμαι κτήνος και γιατρός μαζί, πάει αυτό. Δεν μου λες, και γιατί, εφέντη μου, τα λέτε όλα αυτά? Έχετε βγάλει καμιά νέα μόδα, ξύλο και θέλετε τη δοκιμάσετε την πλάτη δική μου? Είναι ως ότι να μην πάσετε μέσα στο σαράι? Όχι, ό,τι ζητήσεις το έχεις. Το έχω. Ναι, θες να σου ανοίξω μια κλινική, θα σου ανοίξω. Τι αν την κάνω την κλινική? Να έρχεται ο κόσμος να κάνει καλά τα ζώα του. Θα πληρώνεσαι με χρυσό μπαρά. Αμπά. Ναι. Καλά τα λέγει ο Μαλαγκάνας του Χρυσού της Χατζηχαβιάς. Δεν μου λες, εφέντη μου, και έχω την άδεια αμέσως να σου την δώσω. Έλα. Και η κόρη σου πού είναι τώρα? Έχει πάει στον Βεζίρι. Α, έχει πάει στο Ζιμπίλι. Τι είπα να κάνει, έχουμε και δουλειές. Αλλά μην ανησυχείς. Έχουμε πολύ κόσμο να σου στείλουμε. Μπέιδες, αγάδες, σεμπαμπλίδες. Α, και τσιμπλιμπλίδες. Τότε λοιπόν πάμε να πάρουμε την άδεια. Άντε να πάω κι εγώ να γίνω κτηνίατρος. Ωραία, Καραγκιόζη. Πολύ ωραία. Είδες λοιπόν, οργανωμένα πράγματα. Οργανωμένα είναι τα πράγματα. Εγώ δεν είμαι οργανωμένος. Γιατί? Πώς δεν καταζάρει, χωρίς να έχω ούτε μπλούζες, ούτε αυτό, κιάλια. Τι κιάλια, τι τα θες τα κιάλια? Δεν πρέπει να βλέπω μακριά τα ζώα? Βρε, από κοντά τα βλέπουνε τα ζώα. Κοντά? Ναι. Κλωτσάνε? Για. Τα ζώα? Όχι, βρε, παιδί μου, κλωτσάνε τα ζώα. Θα σου φέρει ένας μια γατούλα, θα σου φέρει ο άλλος ένα σκυλάκι. Σκυλάκι δαγκώνει όμως. Κι άμα πάει να με δαγκώσει, θα το δαγκώσω εγώ και θα ψοφήσει, να ξέρει, Χατζατζάρι. Όχι, μη φοβάσαι, βρε. Λοιπόν, η στολή είναι μέσα, δηλαδή, πώς το λένε, η μπλούζα σου. Κοίταξε, συμμορφώσου λιγάκι στους τρόπους, να είσαι όλο με το σις και με το σας. Δηλαδή, θα λέω καλημέρα σας με το σις και με το σας, Όχι! Αλλά, σας παρακαλώ, περάστε, ορίστε το γιατρείο, δικό σας, ό,τι ζητήσετε. Πώς θα το πάρουν, θα πω ότι είναι δικό του στο γιατρείο? Να το πάρουν το γιατρείο, να βγω έξω από το γιατρείο εγώ? Όχι, βρε, παιδί μου. Έτσι θα λες. Έτσι θα λέω. Λοιπόν, εγώ πάω να τελαλήσω. Καραγκιόζη μου, αφήνουμε για συμπτώχεια. Γεια σου και καλές δουλειές. Γεια σου και καλές ξυλιές. Αχ. Ρε, Μανουλ. Αυτό τι είναι εδώ πέρα? Βλέπεις έτσι. Πω, τόσο γίνεται η καρφίτσα. Πάνε να ετοιμαστώ.
Έχει γούστο να έρχονται πελάτες από τώρα και ακόμα δεν έχω ετοιμαστεί εγώ. Ρε μανούλα μου. Κάποιος έρχεται από εδώ. Βάστα να ετοιμαστώ εγώ να βάλω τα ρούχα. Ο Νιόνιος είναι, ρε! Για να δούμε... Α, Περδίκο, φτάσαμε στο σώρο καουκάτω στο γιατρό που θα σε κάνει καλά, ψυχουλιά μου! Σώρο προφασόρε! Σώρο καουκάτο! Έφερε κανένα γάτο φαίνεται αυτός. Για να δούμε. Να είστε. Ω, εσύ είσαι σώρο καουκάτος, εσύ είσαι ο ντόκτορ. Ντόκτορ, μάλιστα. Ξέρεις τι σου φέρα? Όχι. Σου έφερα τη σκύλα την Περδίκο που γέννησε τον άλλο μήνα και έκανε ένα μπαούλο Περδικόπουλα. Η σκύλα. Ναι. Τι έκανε? Ένα μπαούλο Περδικόπουλα. Πρώτη φορά ακούω η σκύλα να κάνει πέρδικες. Ως και ωραία πως το λένε σκυλόπουλα. Σκυλιά, να σκε. Τι, για να το δούμε. Και τι έχει? Και τώρα δεν τρώει. Ούτε μασάει. Ως και. Ούτε καταπίνει. Ως και. Βέβαια, αφού δεν τρώει, τι θα καταπίνει? Δεν μπορεί να καταπίνει. Για εδώ, για να δω. Ως και. Να τι. Πώς το λένε? Μπούμπι το λένε. Μπούμπι σε λένε. Για να δούμε. Σκύψε. Εδώ. Και βάσα του τα αυτιά. Τέντωσε του τα αυτιά. Τι κορνάρι έτσι, γιατί κορνάρι? Α, τα τράβηξε απότομα. Σιγά. Λοιπόν, βάσα τα αυτιά και τράβω του την ουρά. Α, και τα δύο δεν γίνεται. Για να στάσω να δούμε τι έχει. Γιατί είδα τη γλώσσα έξω. Ανεπρισμένη. Σαν μιλτζάνα έχει γίνει. Έλα μέσα. Μη δαγκώσεις, θα σε δαγκώσω και θα ψοφήσεις. Α, θα πάρει μέσα στη σκύλα. Ναι. Την Περδίκο. Ναι, την Περδίκο. Και τι είδες τώρα. Στάσουνε. Περίμενε να δούμε. Γιατί έχουμε και όργανα. Για να δούμε. Εδώ. Πάμε να δούμε τώρα πάνω μέσα το σκύλο και θα έρθω να σου πω. Ο μεγάλος επιστήμων, ο Ρασόρο Καραγκιόζο, καλά έλεγε ο Σόρο Πρεφασόρος και η Βεζιροπούλα ότι είσαι μεγάλος ντόκτορ. Λοιπόν, Νιόνιο, άντα, τι έχει το σκυλί? Το σκυλί θα μείνει εδώ 2 μέρες, το πολύ 5. Για ποιο λόγο, αρκονταριστέ μου, το προπέντιο να αρκονταριστέ δεν έχω το φινιμέντο. Ας το τσιμέντο, ρε. Λοιπόν, πρέπει να πάει να θέσει φάρμακα. Τι έχει, Καραγκιόζο, τι έχει, ψυχούλτα μου? Πρώτα-πρώτα έχει ατροχίαση των οδόντων. Δεν τρώει. Μέσα και δεν τρώει. Δεύτερον, έχει γουργουλισμή των εντέρων, αφού δεν τρώει. Μέσα και. Τρίτον, έχει θαμπάδα στα μάτια, αφού δεν τρώει. Μέσα και. Τέταρτον, είναι κοπή των χειρών και των ποδών. Έχει και πέμπτο. Άστο το πέμπτο. Το πέμπτο είναι ζωή στα κατσικογαϊδούρο μουλαρά σου. Θα πεθάνει, θα ψοφήσει. Αν δεν προλάβεις να φέρεις τα φάρμακα που θα σου πω, είναι χαμένο το σκυλί. Πάμε γρήγορα να πάω να τα φέρω. Λοιπόν, άκου εδώ. Θα πάει να φέρεις 5 κιλά φέτα. 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 5 κιλά φέτα, 6 αυγά, ψωμί και για ορεκτικό που πρέπει να φάει το σκυλί, να σκε. Θα φέρεις τυροσαλάτα, μελτζανοσαλάτα, τέτοια πράγματα. Να πάω να τα φέρω. Ναι, όσο μπορεί πιο μπόλικα. Να σκε, γεια σου Καραγκιόζο. Τόσο καιρό έτρωγε ο σκύλος και έβλεπα εγώ. Τώρα θα τρώω εγώ και θα βλέπει ο σκύλος. Μέχρι να τον κάνω το σκύλο να φάει κρεμμύδι άψητο. Θα τον άλλος έρχεται. Πάψε εσύ, ρε.
Μεξικό, Δημήτρων, Δημήτρων, μια άλλαξε. Άιντε και βάλε τα καλά, καλά σου χαϊδεμένο μου. Άιντε και βάλε τα σκούτια, σκούτια σου Δημητρούλα μου. Ωρε Μανώλα μου, ροβάλισε του και τι έρωβω. Να έρθω να δω τον τρενό. Άι το που θα μου φτιάξει καλά εμένα το βόη. Ποιέσαι του ροβάλα του και τι έρωβω, ρε ροβουλιάσου του να νιαρούβω τα κάνω λιέμπο. Να καταλάβει ο βλάχος. Και εσύ η τρενός που φτιάνει τα ζαά. Τι είπε τώρα ο βλάχος. Ναι. Αχα, άκου παιδί μου. Εδώ έφερα το βόη. Βόη, σαν και σένα είναι. Α, δι, αυτό μου κάνει παιδί μου γάλα. Αλλά του πέφτουν τα δόντια. Τι. Πέφτουν τα δόντια. Πέφτουν τα δόντια. Αχα! Κυρία γυναίκα, πει παντρεύτηκε, τι θα κάνει, θα πέφτουν τα δόντια. Ρε, όχι, ρε, παιδί μου, μιλάω για το βόη. Και πέφτουν τα δόντια. Τα δόντια του βοδιού. Αχα! Τι να κάνουμε τώρα που πέφτουν τα δόντια. Α, άκου εδώ, πρέπει να το δω. Α, για δε το παιδί μου. Για να δούμε πώ είναι το βόη. Α, το δει. Α, σου δε, έτσι το βλέπει το βόη. Για να δούμε, ρε, κουνήσου το στόμα, κάνε έτσι, έτσι. Να πάρει ο γη, να πάρει. Τι το κάναμε εδώ πέρα τώρα. Για σκύψε. Εκεί. Με το χτυπάς το ζωό. Τι είναι, παιδί μου, πάψε χρουσούδι και με τρόμαξες. Τι είναι, ρε, τι βρήκες. Σοπ. Λοιπόν, για να γίνει καλά το ζωό, θα φέρεις, επειδή είσαι και μπάρμπας μου. Ωρε Μανώλα, εσύ είσαι λιγόβιασμα. Εγώ είμαι ο ντόκτορ βέβαια. Εσύ έκανες καλά του γητή του τρανού. Ναι. Ωρε Μανώλα, μην είναι γραμματισμένο το παιδί, ξέρει και το μόλα ταύτα. Μπράβο παιδί μου, μπράβο. Δεν μου λες κρυκάς. Τι θέλει το παιδί. Άκου εδώ το βόη δεν έχει τίποτα. Θέλει μια δίαιτα. Τι είναι εκείνο και το δίαιτα. Ναι, το δίαιτα είναι να μην τρώει ορισμένα πράγματα που θες εσύ, δώσ' του σανό, δώσ' του σανό, δώσ' του σανό. Αυτό θέλει να φάει και λιγάκι βούτυρο, να φάει γιαούρτι, να φάει μουτζωμένη. Αϊ, Μανώλα μου, τέτοιο ρε, να του δώσω. Δεν ξέρει να τα δώσεις, θα τα φέρεις εδώ και θα τα δίνω εγώ να τρώει ή θα τρώω και λιγάκι εγώ, να ζηλεύει αυτό, να τρώει και να γίνει καλά. Αϊ, Μανώλα, να πάω να φέρω παιδί μου. Ναι, άντε φέρε. Θα του πάρουν μαζί τα ζώα. Όχι, ρε. Εδώ θα μείνει το ζώο. Πού δεν του πάρεις, παιδί μου. Τι σε νοιάζει, έλα μέσα εδώ έχω εγώ το ζώο. Φέρ' το μέσα εσύ. Αϊ, έλα παιδί μου, έλα μορκουντέτσι, έλα παιδί μου, έλα πάμε, πάμε. Ας του παιδί μου, θα σε κάνει καλά ο κρυγκός. Αν δεν σε κάνει καλά, θα το θάψω. Θα έχουμε και ξύλο μετά. Χάι πάω. Άρε Μανώλα μου θα γίνει καλά του βίδια μου. Άρε Μανούλα μου. Εδώ θα φάει το καραγκιοζέικο. Θα τρώνε 1,5 χρόνο και δεν θα σταματάνε. Εδώ θα το φορτώσω μέσα την κλινική. Όλο φαγητά. Βούτυρα, γιαούρτια, τυριά, γάλα. Άρε Μανούλα μου. Άλλο θα πάω να φέρει αυγά τώρα. Εδώ θα δεις τι θα... Έλα, έλα, Γιαννούλα, έλα παιδί μου, θα σε κάνει καλά ο γιατρός του ψαραγιού. Μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Α,
δεν ξέρω που είναι και ο γιατρός. Είναι άραγε εδώ. Δέχεται αυτή την ώρα ή θα περιμένουμε καημένοι άσκοπα. Κύριε γιατρέ, κύριε γιατρέ. Μα δεν απαντάει κανένας. Τι την έχει την κλινική βρε παιδί μου. Κύριε γιατρέ, ποιος το μαγαζί μου. Α, καλημέρα, χαίρομαι που σε βρήκα. Είσαι καλά γιατρέ μου. Άμα φάω είμαι καλά, άμα δεν φάω δεν είμαι καλά. Α, σας έφερα τη γαϊδουρίτσα μου. Ναι, μες γαϊδούρα. Τι έχει γαϊδούρα. Δεν ξέρω βρε παιδί μου. Τι έχει γαϊδούρα. Τρώει. Λίγο. Ακούει. Δεν ξέρω. Καλά λες δεν ξέρεις. Αυτό είναι βουσκωμένο. Μήπως είναι έγκυος. Δεν ξέρω. Αφού δεν ξέρεις από ζώο, τι το θες το ζώο και το παιδεύεις. Αυτό είναι σε ενδιαφέρουσα. Δεν το βλέπει που έχει κρεμάσει η κοιλιά του. Είναι έτοιμο να γεννεί σε 7 γαϊδούρια. 7 γαϊδούρια. Ναι. Και τι είναι γάτα, ξέρω εγώ ότι αυτός έχει πολύ μεγάλη κοιλιά. Μήπως του δώσες απότομα και έφαγε. Όχι, όχι, δεν τρώει τώρα τελευταία. Δεν τρώσε. Σας μιλάει. Βέβαια. Είναι νοήμων γαϊδαρος αυτός, μόνο εγώ μιλάω με τα γαϊδούρια. Για να μέσα. Έλα μέσα βρε χρουσούλη, έλα μέσα. Έλα πάμε ντε. Άστο το κουδούνισμα, τώρα το βρήκε να κουδουνάς. Έλα μέσα. Ωραία. Πρέπει το γαϊδούρι να μείνει εδώ. Να μείνει. Πρέπει να το κοιτάξω. Να δούμε τι χρειάζεται. Πρέπει να του κάνουμε κάποια δίαιτα, ποδόλουτρο. Δεν μπορεί να θέλει να του κάνουμε τίποτα βεντούζες στην πλάτη. Βεντούζες. Και ποδόλουτρο γιατί. Μπορεί να, επειδή είναι έγκυος το κακόμοιρο, μπορεί να το φέρουμε πιο γρήγορα τη γέννα. Α, και τι χρειάζεσαι από μένα να φέρω φάρμακα. Ναι, θα πάνε να φέρεις φάρμακα, να φέρεις κανένα ψητό, αρνίσει έτσι μεγάλο. Γιατί. Ξέρεις γιατί. Γιατί το ψητό του φέρνει τη μυρουδιά και ανοίγει η όρεξή του και τρώει. Α, δεν το ξέρω αυτό. Μεγάλος επιστήμον. Μπράβο γιατρέ. Είσαι μεγάλος γιατί και θα γίνει καλά το γαϊδούρι μου. Βέβαια. Α, μπράβο. Τι σας χρωστάω. Θα δώσω 2 λίρες. Τι να τις κάνω 3 λίρες. Αν πρόκειται για 4 λίρες και να μιλάμε για 5 λίρες, τι να τις κάνω 6 λίρες. Συναμετάξι μας τώρα για 7 λίρες και θα ζητάμε τώρα τόση ώρα για 8 λίρες. Ούτε καταδέχουμε να πάρω 10 λίρες. Αν πρόκειται για 10 λίρες, να είμαι επιστήμονας για 12 λίρες, δεν τις θέλω τις 15 λίρες. 15. Βέβαια. 15. Θα πάω, θα σας τη φέρω, πάρτε μια προκαταβολή 5 λίρες. Μπράβο. Αν δύο! Άντε, στο καλό να έρθει να ανταμωθούμε και οι δύο. Ρε μανούλα μου, μεγάλο εμπόριο αυτό. Έχω χάσει και τον χατζατζάρι. Να, τον ο μαλαγάνας. Καραγιώδη μου, πώς πας! Πολύ ωραία, μπράβο χατζατζάρι. Ωραία, μπράβο, Καραγιώδη μου, όλα πάνε καλά, ε! Βέβαια, τώρα θα δεις τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Θα βάλω εσένα να δίνουνε πρώτα, εκεί ύστερα εμένα. Τρέχω εγώ. Ναι, τρέχα εσύ να φέρεις κόσμο να φας πολύ ξύλο. Όσο πιο πολύ θα είναι, τόσο πιο πολύ ξύλο θα φας χατζατζάρι. Εγώ θα πηδήσω από το παράθυρο. Κρίνους και 30 οφειλά ουίτ και ό,τι διαλεγμένα εμάζεψαν οι άγγελοι και έφτιαξαν εμένα. Πάψε, μη σ' ακούσει ο γιατρός και μας εκμεταλλευτεί, μουι. Α, άλλος ήρθε. Για στάσου να δούμε. Εδώ αμέσως, κύριε γιατρέ, αμέσως. Μα δουλεύω, α, πω μια μπουλντόζα. Έχει γούστο να κάνουμε καλά και τις μπουλντόζες. Να το. Καλημέρα γιατρέ, σου φέρνα τ' αρνάκι μου. Αρνάκι το λες σε τούτο εδώ, όλο το κλαρίνο. Ανά το, εδώ είναι, ρε. Α, για να το δω. Πω, για σφάξιμο είναι. Θέλω να το κάνεις καλά γιατρέ μου. Ούτε τρώει, ούτε πίνει. Δεν τρώει ούτε πίνει. Όχι. Πάρ' το μέσα.
Έλα μέσα, πάμε στο γιατρό. Είναι η παρηγοριά μου, δεν είναι. Δεν έχω τη μαμά μου, έχω το αρνάκι μου. Έλα μέσα, βρε Χρυσούλη, κι εσύ. Θα το πάρεις να φύγεις από την άλλη μεριά, άμα θα σου πω. Ρε μανούλα, άλλος έρχεται. Ωραία, για σταθείτε. Εδώ πέρα έχει πολύ ψωμί αυτή η δουλειά. Έλα, έλα, ελάτε μαζί μου, έχουμε καλό γιατρό. Μου τον συστήσε η ξαδέρφη μου η Χαριέ. Τι νιάου φωνάζει απ' έξω. Κύριε γιατρέ. Ω, καλώς τη μαϊμουζέλ. Μποζούλ μαϊμουζέλ, κομμάσα βαμπιέν, τρεμπιέν, ξέρω κομματιέν. Δεν ξέρω, γλώσσα ξένη, θα πω ξέρω εγώ. Τι είναι αυτά. Είναι τα γατάκια μου. Δεν έχεις ολόκληρη μποστάνη μου, ρε γατάκια, το λες εσύ αυτό. Δεν μπορώ να ζήσω με δίκως αυτά. Έχουν όνομα. Έχουνε. Τι όνομα έχουν, για να δω. Τι σόι γατιά είναι αυτά. Η σεμαία το ένα, η σεμαία το άλλο και κεραμιδοτρέχανη το άλλο. Κεραμιδοτρέχανη το μαύρο. Ναι. Που έχουν όνομα. Βεβαίως. Για να τα γράψω στη λίστα και να έχουμε και ταυτότητα. Δεν μου λες, πώς το λένε το πρώτο. Σαλόμι. Πώς λέγεται. Σαλόμι. Το άλλο. Κωνσταλέξη. Το παρακάτω. Καραμούτζ. Α, παίζει και καραμούτζ αυτό. Για φέρ' τα μέσα, για φέρ' τα μέσα, ρε μανούλα μου. Έλα να δούμε, τι έχουνε. Δεν ξέρω, πέφτει η τρίχα από το μάρι τους. Α, θέλουν ασπιρίνη φαίνεται. Για έλα μέσα, καθίστε εκεί πέρα. Άρε δουλειά που ανοίξαμε, θα βρούμε κανένα μπελά τούτη φορά. Τώρα άρχισε και το σαράι να κουβαλιέται. Άρε μανούλα μου. Πώς πάμε, Καραγκιόζη. Άστα, γέμισε κλινική, ζώα. Φαΐ δεν γέμισε ακόμη. Περιμένουν να μου φέρουνε να τους κάνω δίαιτα. Τι φαΐ. Βούτυρο, γιαούρτια, αυγά, τυριά. Να φάνε πια. Τα ζώα. Τι λες τρομάρα να σου. Πάψε Χρυσούζη. Εμείς θα τα φάμε, άσα τα ζώα, δεν τρώνε τώρα. Είναι άρρωστα. Θα τα κάνουμε καλά και θα φύγουνε. Θα καταφέρεις. Άμα δεν τα καταφέρω. Να μας σκοτώσουν, να μας κρεμάσει ο Πασάς. Άτσε ρε που θα μας κρεμάσει ο Πασάς. Δεν μας κρέμασε τότε που του φτιάξαμε τη γάτα τη δική του. Θα μας κρεμάσει τώρα που είναι ξένα. Δεν είσαι καλά. Και τώρα Καραγκιόζη έχεις ελπίδες. Μωρή τι σε νοιάζει, ένα-ένα φτιάχνω και θα φύγουνε όλα μαζί και θα είναι καλά στην υγεία τους. Και εμείς θα είμαστε καλύτερα που θα φάμε όλα τα τρόφιμα που θα μας φέρουν. Μπράβο, Καραγκιόζη. Και τώρα τι λες να κάνουμε. Α, τώρα, χαντζαζάρι μου, δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω, να ξεκουραστώ και λιγάκι. Αλλά πριν πάω να αρχίσω να τρώω, ναι, πρέπει να χωνέψω. Θα χωνέψεις. Ναι. Πώς. Με ένα καλαματιανό. Αβάντε, μαέστρο. Ένα καλαματιανό. Μπράβο, Καραγκιόζη. Γεια σου, γιατρέ μου. Λοιπόν, οι κυρίες μου, κύριοι και παιδιά, από μεθαύριο θα έχω δυο κλινικές. Μια για τον Χαλαντζάρι και μια για μένα. Από μένα, γεια σας, γεια σας. Thank you.